αστεία πράγματα. Για την απόφαση που πήρε να τολμήσει μια τόσο μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, μίλησε στον ΤΟΟΤ η Ελένη Ψυχούλη. Με τις αλλαγές το έχω γενικώς πάρα πολύ εύκολο. Αλλά έλα όμως τα... που με το μαλλί είχα μια αιμονή, εγώ δεν τα έχω κόψει ποτέ τα μαλλιά μου. Ήταν ένα μέλος του σώματός μου το μαλλί. Ήταν το πέντο μέλος. Όλα τα υπόλοιπα μέλη υπηρετούσα με αυτό. Ναι, ναι, τρίχεση είναι αυτό. Τρίχεση είναι αυτό. Όσο πέρναγε ο καιρός, άρχισε να γίνεται πολύ απαιτητικό. Μέχρι που είπα, ξέρεις, αυτή η ψυχολογία του κρύου, ότι κάνω υπομονή. Κάνω υπομονή και κάποια στιγμή θα σε κλωτσίσω τώρα. Δεν έχω ούτε κομωτή, ούτε βαφέα, ούτε τίποτα. Διότι μια ζωή μάζευα τα μαλλιά κοτσίδα και έβγαινα. Ποιος θα σου την έκανε? Μόνη μου, καλέ, εννοείται μόνη μου. Α, μόνη σου. Ποιος θα μου το έκανε τώρα αυτό το πράγμα? Για τη μεγάλη ευθύνη. Αυτό είναι μεγάλη. Και ξέρεις κάτι. Αν δεν θέλει στον ψυχολόγο και μετά πα στην κομωτή. Αν δεν εμπιστευτείς, δεν μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, και έρχονται, ξέρεις, όλα τα κορίτσια που ήξερα από τα γυρίσματα και αυτά και βλέπω ότι όλοι έτρεμαν να μου τα κόψουν τα μαλλιά. Και εγώ ήμουν αποφασισμένη και αυτές να μην τα κόβουν κάτι διακριτικά, κάτι έτσι, δηλαδή γινόμουν από κακή, χειρότερη και ακόμη πιο χάλια. Για να καταλάβεις, είναι μεταβατικό το στάδιο, δεν θα μείνω ξαντιά. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις 60 δεκαπάς μαζί, έχω κάνει αρκετά, σε τώρα. Θα κάνεις άσπρα. Σε 3 μήνες δεν σου λέω ότι θα είναι κάτι το συγκλονιστικό. Κοίτα, δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι εγώ. Είναι κάτι, καταρχήν μου αρέσει, γιατί εγώ βλέπω στους καθρέφτες κάτι 80's, κάτι ανηλένο, ναι, κάτι, όλους, ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοια βλέπω. Σωστά. Τα οποία λίγο τη Μαντόνα, την παλιά, ναι, το Φρίδι, θυμάσαι, ναι, ναι. Γιατί το ρώτησα και αυτό και λέω, εγώ με άσπρα, το αν το κάνω άσπρο το μαλλί και έχω μαύρα φρύδια, και μου λέει, Μαντόνα πώς έκανε καριέρα, έλα μου, ντε, αν θυμηθείς. Λοιπόν, επειδή είμαι ψυχολογικά 80's, μου αρέσει αυτή η εικόνα. Ας άρεσε αυτό που είπες. Ναι, πολύ, πολύ. Απλά δεν έχω ταυτιστεί ότι είμαι εγώ. Δηλαδή ζω μια ψυχασθένεια αυτή τη στιγμή.